Άλλη μάχη που εξακολουθεί να δίνει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Ο γνωστός παρουσιαστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι βελτίωσης της υγείας του, δεν υπάρχει όμως και κάποια επιδείνωση. Οι ώρες που γυλάνε είναι υπέρ του, περιμένουμε ένα ιατρικό ανακοινωθέν, αλλά η μάχη που δίνει είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Και πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση για τους δικούς του ανθρώπους, το παιδί και τη γυναίκα του. Τα χαμόγελα για τη σύζυγο, το εξάχρονο παιδί του και τους στενούς φίλους του έχουν παγώσει από τη νύχτα της παραμονής των φετινών Χριστουγεννών. Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης παραμένει στο ασκληπιείο της Βούλας μετά τον τραυματισμό του σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και οι δικοί του άνθρωποι λιώνουν από αγωνία. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης διέσχιζε με τη μηχανή του τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν για άγνωστους λόγους τον είδε να χτυπά στο πίσω μέρος του λεωφορείου που προπορευόταν. Ο άτυχος παρουσιαστής εκτοξεύτηκε προς το πεζοδρόμιο, ενώ η μηχανή του σύρθηκε για λίγο ακόμη προς το φανάρι μπροστά. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, υπήρξαν ίχνη ανάφλεξης και στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο. Ξεκινάμε μια νέα χρονιά, μια νέα εβδομάδα, όλα καινούρια. Μετά το τροχαίο, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης διακομίστηκε στο ασκληπείο σοβαρά τραυματισμένος, με τις μέρες για τους δικούς του να περνούν αργά και βασανιστικά. Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του Ευελίνα Βαρσάμι, η γυναίκα που, όπως ο ίδιος είχε πει, άλλαξε τη ζωή του και του χάρισε έναν υπέροχο γιο. Ήρθαν όλα τόσο όμορφα. Όχι ότι μόνο το είχα σχεδιάσει, μου βγήκε κιόλας, εντάξει. Παίρνοντας την απόφαση και τελειώνοντας και λέγοντας τέλος η τηλεόραση, ξαναεπιστρέφουμε στο επάγγελμα το οποίο έκανα για πάρα πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη στιγμή. Είπα, θα παντρευτώ και θα κάνω το παιδί. Ισχυρό σοκ και για τους φίλους του. Ο ηθοποιός Τέλειος Κρητικός ήταν μαζί του στο γύρισμα της χριστουγεννιάτικης εκπομπής του Σπύρου Παπαδόπουλου που προβλήθηκε στο Sky λίγες ώρες μετά το τροχαίο. Ήταν σοκαριστικό. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Φαντάζομαι ότι ήμασταν μαζί. Είμαστε μαζί στην ίδια παρέα, διασκεδάζαμε μαζί, χορεύαμε μαζί, ένα ευγενέστατο παιδί. Τι να σου πω, μιλούσαμε για τις γιορτές, για τι πώς θα περάσουμε, τι θα κάνουμε, τι να πω. Κλείνοντας όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους τα τελευταία χρόνια, πλέον έχω τη διοίκηση και το management στο Blend στη Γλυφάδα, σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, ένα all day εστιατόριο, το οποίο πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφα και καλλιτεχνικά, γιατί καμιά φορά όταν μας τη δίνει λέμε και κανένα τραγούδι. Στο νοσοκομείο σπέβδουν καθημερινά και πολλοί φίλοι του για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του. Όλοι διατηρούν την αισιοδοξία τους και ελπίζουν πως αυτή η περιπέτεια θα έχει σύντομα αίσιο τέλος. Κάθε μέρα που περνάει δεν υπάρχει πισωγύρισμα, ευτυχώς, αυτό είναι το θετικό, και κάθε μέρα κάτι καλό συμβαίνει. Τα είπα όλα. Ο τραγουδιστής Σταύρος Κωνσταντίνου έμαθε για το τροχαίο του Κωνσταντίνου Αγγελίδη λίγο πριν ανέβει στην πίστα. Γνωριστήκαμε στο Megastar πριν πάρα πολλά χρόνια, στο ξεκίνημα μου εγώ στην καριέρα μου. Είχαμε πάρα πολλές προσωπικές επαφές την περίοδο εκείνη. Ήταν με το χαμόγελο και ήταν πάντα ότι ζήσαμε όμορφες εποχές και χαιρόταν που απλά έζησε τις πιο καλές εποχές και της τηλεόρασης, γενικά στο επάγγελμά μας, το καλλιτεχνικό. Η περιπέτεια του παρουσιαστή έχει αγγίξει και πλήθος απλού κόσμου που δεν τον γνώριζε προσωπικά. Τα μηνύματα για ταχεία ανάρρωση στο διαδίκτυο διαδέχονται το ένα το άλλο τα τελευταία 24 ώρα. Έχει πάρα πολύ γραμμάτια. Μοιάζει πολύ με το Σάκη Ρουβά, είναι ο βασικός λόγος που το πήραμε. Ναταλία, όχι τέτοια πράγματα ακόμα δεν αρχίσαμε. Εντάξει. Συγγενείς και φίλοι προσεύχονται να ανταποκριθεί ο οργανισμός του και ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σπίτι του. Για την ώρα, η μεγάλη μάχη του παρουσιαστή συνεχίζεται.